να την μετατρέψουν, να την καινοτομήσουν και να μπουν πολύ πολύ δυναμικά στον χώρο της προσωποποιημένης ψηφιακής διαφήμισης. Ένα πολύ ενδιαφέρον επιχειρηματικό μοντέλο στο πώς παίρνεις μια κλασική ελληνική επιχείρηση και την πας και μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ζαλέδος Λουκάς. Ένα σύντομο βιογραφικό. Τελείωσα το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Παράλληλα με τις σπουδές μου, περιπλανήθηκα για 6 μήνες στο Ανατολικό Μπλοκ, όπου πήρα και ένα MA στο Project Management. Γυρνώντας, έκανα τη στρατιωτική μου θητεία και πήγα στο Μόναχο της Γερμανίας, όπου έκανα ένα MBA με κατεύθυνση International Business και επιχειρηματικότητα. Η ιστορία μου στο θέμα του επιχειρήν ουσιαστικά ξεκινάει γύρω στα 2,5 χρόνια πριν, όταν αναλαμβάνω την οικογενειακή μας επιχείρηση που τότε έκανε επιγραφές. Το οποίο σαν φιλοσοφία ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο είμαστε σήμερα, ύστερα από περίπου 2,5 χρόνια καριέρας. Σήμερα ουσιαστικά τι κάνουμε, εξελίξαμε αυτό το κομμάτι σε αυτό το οποίο λέμε ότι αναλαμβάνουμε την δημιουργία, τη διαχείριση της εταιρικής εικόνας μιας επιχείρησης και ύστερα συνέχεια την εφαρμογή ουσιαστικά αυτής μέσα σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους καταστημάτων. Μπορώ να πω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά για 2,5 χρόνια, αλλά παράλληλα αυτό το οποίο συναντούσαμε συνέχεια μπροστά μας καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας μας ήταν αυτό το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος. Είχαμε μείνει αρκετές επιχειρήσεις στον χώρο, αρκετά καλές επιχειρήσεις στον χώρο και πολύ λίγοι πελάτες. Οι πελάτες οι δικοί μας είχαν ακόμα λιγότερους πελάτες, που κι αυτοί είχαν την ανάγκη να διαφοροποιηθούμε. Έτσι λοιπόν, ο μόνος δρόμος ουσιαστικά για να τους προσεγγίσουμε ήταν αυτός. Να βγούμε έξω από το πλήθος των άλλων επιχειρήσεων και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο πραγματικά θα προσέθετε προστιθέμενη αξία στο δικό μας πελατολόγιο και θα τους έκανε συνεργάτες μας. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο κάναμε είναι αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι, να thinking out of the box. Εμείς κάναμε αυτό που λένε thinking out of the hollow box. Δηλαδή, σκεφτήκαμε έξω από το λογογραφικό κουτί. Για να σας εξηγήσω ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό. Μπήκαμε σε μια διαδικασία για 6 με 7 μήνες να αναζητήσουμε τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν, αλλά ποτέ κανείς δεν είχε σκεφτεί να τις κάνει προϊόντα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτές οι τεχνολογίες πρέπει να ήταν αρκετά προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, αλλά δεν είχε βρεθεί κάποιος ο οποίος να τις δώσει ως προϊόν στις εταιρείες στις οποίες θα συνεργαζόμασταν. Έτσι λοιπόν, μέσα από ένα εξάμεινο περιπλάνησης στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό, με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είχαν τεχνογνωσία στο κομμάτι αυτό, αλλά δεν τις είχαν βάλει ποτέ στην αγορά, ιδρύσαμε τη Smart. Τι είναι η Smart? Η Smart είναι μια εταιρεία η οποία ασχολείται με αυτό που λέμε interactive ή digital, ουσιαστικά διαφήμιση. Πλέον το interactive έχει πάρει το χαρακτήρα της smart, γιατί ουσιαστικά είναι διαδραστικό με τον άνθρωπο. Τι κάνει? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε επιφάνεια, είτε λέγεται για παράδειγμα το πάτωμα, ο τοίχος, το ταβάνι, εξωτερική όψη ενός καταστήματος, ένα τραπέζι ή μια βιτρίνα ενός καταστήματος, το προκειμένου να γίνει διαδραστική. Τι σημαίνει διάδραση? Βλέπω τον άνθρωπο, βλέπω το πώς αντιδράει το σώμα του και σε εξέλιξη και τα συναισθήματά του και διαδρώ μαζί του μέσα από κάποια συγκεκριμένα patterns τα οποία έχει προγραμματίσει. Δεν κάνει το ίδιο πράγμα σε όλους, έχει να κάνει πραγματικά με το πώς αντιδράς μαζί του. Αυτό έχει πάρα πολλές εφαρμογές στον χώρο του marketing και πλέον είναι προσβάσιμο για πάρα πολλές επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο κάνει είναι να τραβάει την προσοχή αλλά και να μετράει το πόσοι πλέον βλέπουν τη διαφημιστή μας κατασκευή. Μια επιγραφή δεν μπορεί να μετρήσει πώς περάσανε και την είδανε, αλλά μια τέτοια επιφάνεια μπορεί να μετρήσει όχι απλά πώς την είδανε, αλλά και πώς παίξανε μαζί της. Πώς διαδράσανε μαζί της και πώς μπήκαν στην διαδικασία να αλληλεπιδράσουν. Αυτό και πολλά μηνύματα περισσότερα μπορεί να περάσει στον καταναλωτή, αλλά και παράλληλα να ξέρουμε πραγματικά μετρήσιμα πλέον τι κάνουμε. Μία από τις εφαρμογές που είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, γιατί είναι μοναδική στην Ευρώπη, είναι αυτό που βλέπετε με τα ψαράκια. Είναι η αρχή μιας πραγματικά πάρα πολύ καινοτόμας ιδέας που κάνει το εξής. Ένα παιδί, 5 χρονών, 6, που βρίσκεται στον υπηαγωγείο ή σε ένα παιδικό σταθμό, μπορεί να πάρει ένα κομμάτι χαρτί, να το ζωγραφίσει και μέσα από ένα software το οποίο έχουμε αναπτύξει να το κάνει αμέσως μέσα από ένα projector να του δώσει ζωή, να γίνει τρισδιάστατο και το παιδί την ώρα που ζωγράφισε κάτι και το πιάσει με τα χέρια του, την ίδια στιγμή ακριβώς αυτό να αποκτήσει ζωή και να μπει μέσα σε έναν ψηφιακό κόσμο. Συνδυάζουμε δηλαδή ουσιαστικά τη δημιουργία με αυτό το οποίο λέμε ψηφιακή εποχή που πρέπει τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με αυτήν. Αυτή είναι μια αρχή ουσιαστικά τέτοιων τεχνολογιών. Ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο προϊόν το οποίο θα έχει πολύ μεγάλη επίχυση είναι αυτό που λέμε mapping applications. Μέχρι τώρα ο προβολής που βλέπουμε εδώ πέρα τι κάνουν, πέφτουν πάνω σε μια ευθεία επιφάνεια και ρωτήσουμε. Αυτό το οποίο κάνουμε τώρα τι είναι? Μπορούμε να χαρτογραφούμε τα κτίρια της επιφάνειας, ένα προϊόν, από ένα λάπτοπ μέχρι ένα ολόκληρο ρονοξύστη.
για να το μετατρέπουμε σε μια οθόνη, να δημιουργούμε ουσιαστικά ψευδεστήσεις για εφαρμογές marketing, διαφήμισης πρώτης προϊόντων. Τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματά μας, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα σύγχρονα τεχνολογικά προϊόντα έχουν το εξής καλό, το ότι πάνε πολύ γρήγορα στην αρχή, αλλά και το εξής κακό, ότι πρέπει να τα ανανεώσεις επίσης πολύ γρήγορα. Πριν καλά-καλά ουσιαστικά βγει η Smart στον αέρα, έχουμε κάνει τα επόμενα βήματά μας, τα οποία ποια είναι. Είναι να βάλουμε μια σειρά τέτοιων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις που έχουν δίκτυα καταστημάτων. Δεν μπορείς να βάλεις αυτές τις τεχνολογίες σε πολλά καταστήματα, είναι μεγάλο το κόστος. Αλλά μπορείς ουσιαστικά να δημιουργήσεις προϊόντα καινούρια, τα οποία μπαίνουν σε μαζική παραγωγή. Το δεύτερο είναι πώς θα συνδέσουμε ουσιαστικά εφαρμογές για κινητά με τις επιγραφές. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ πρωτοφόρο στην Ευρώπη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, στην Αμερική έχει ήδη ξεκινήσει. Και μάλιστα είμαστε πολύ περήφανοι γιατί το πρώτο μας app τελειώνει το beta period την επόμενη εβδομάδα. Και θα είναι στον αέρα γι' αυτό. Αυτό τι θα μπορεί να κάνει, θα μπορεί ουσιαστικά το κινητό μας, βλέποντας οποιαδήποτε αντικείμενο έχουμε επιλέξει εμείς, από ένα projector, ένα κτίριο, την επιγραφή, ένα φυλάδιο, να περνάει στο κινητό μας κατευθείαν όλες τις πληροφορίες τις οποίες εμείς έχουμε επιλέξει. Ποια είναι η ιδιαίτερη καινοτομία που μπορεί να αλλάζει κάθε μέρα το διαφημιστικό μήνυμα. Και τέλος είναι οι εξαγωγές που ούτως ή αλλιώς τις κάνουμε σαν επιχείρηση στο κομμάτι των διαφημιστικών κατασκευών, να βγουν ουσιαστικά και εκτός Ελλάδας όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες. Ποιες είναι τώρα οι απειλές οι οποίες ενδεχομένως θα δεχτούμε μέσα σε ένα τέτοιο καινοτόμο προϊόν. Ένα χαρακτηριστικό της Ελλάδας ενδεχομένως είναι ο υπερεπαγγελματισμός. Θα βρεθούν αρκετοί οι οποίοι θα το αντιγράψουν. Και αυτό δεν έχει απαραίτητα κακό με την έννοια ότι θα βγει ανταγωνισμός. Το θέμα είναι πως βγει κακός ανταγωνισμός. Ξέρετε, στο παρελθόν είχαμε επιχειρήσεις να κάνουμε και άλλες τέτοιες καινοτόμες ιδέες, αλλά επειδή βρέθηκαν επιχειρήσεις που το κάνουν με πολύ καλή ποιότητα, η αγορά άρχισε να το απορρίπτει. Επομένως, είναι κάτι το οποίο το προσέχουμε πάρα πολύ πλέον. Το γενικότερο περιβάλλον σίγουρα αποτελεί για όλες τις επιχειρήσεις ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας και γι' αυτό περνάμε και στις εξαγωγές. Έχει να κάνει με το marketing budget των εταιριών, πώς θα μπορούν ουσιαστικά να ανταποεξέλθουν σε ένα τέτοιο προϊόν. Και τέλος είναι η ωριμότητα της αγοράς, δηλαδή κατά πόσο ο Έλληνας καταναλωτής είναι ουσιαστικά έτοιμος στο να δεχτεί τέτοιες καινοτομίες. Κατά μεγάλη μας έκπληξη και χαρά είναι αρκετά. Δηλαδή, περίπου ένα μήνα που η Smart είναι στον αέρα, πάει πάρα πολύ καλά. Τέλος, και είναι τα key points, αυτά τα οποία ουσιαστικά μας βοήθησαν πάρα πολύ στα στάδια την πορεία των 2,5 ετών, είναι πρώτον αυτό το οποίο λέμε DOI, Design Organization Identity, το πιστεύω πάρα πολύ. Είναι ουσιαστικά οι άνθρωποι. Αλλά όχι απλά να επενδύσεις στους ανθρώπους, αλλά να κατανοήσεις ποια είναι η ιδανική, εξανειδικευμένη εικόνα που έχει ένας άνθρωπος για την επιχείρηση που δουλεύει. Όταν μπορέσεις αυτό να το εντοπίσεις για τους ανθρώπους που δουλεύουν για σένα, που δουλεύεις μαζί τους για την ακρίβεια, τότε μπορείς να κάνεις πάρα πολύ, γιατί μπορείς να περάσεις αλλαγές. Και η αλλαγή σε μια επιχείρηση είναι το πιο σημαντικό. Μετά είναι οι συνέργειες. Στην πραγματικότητα, οι Smart και οι ZSIN μοιράζονται πάρα πολλά πράγματα. Όπως έχει να κάνει με το δημιουργικό κομμάτι, το τεχνικό κομμάτι, έχει να κάνει ουσιαστικά με το δίκτυο πωλήσεών μας αλλά και τη πρόθεση των προϊόντων. Επομένως, μας δίνει την ικανότητα η συνέργεια να προσθέτουμε υπηρεσίες στην υπάρχουσα επιχείρησή μας με πολύ μικρότερο κόστος. Και τέλος, αυτό το οποίο ξεκινήσαμε και το κρατάμε σαν πάγια τακτική στην εταιρεία μας είναι οι συνεργασίες. Συνεργασίες με τους προμηθευτές αλλά και συνεργασίες με τους πελάτες. Δεν τους αντιμετωπίζουμε ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, είμαστε μαζί μια αλυσίδα η οποία πραγματικά αλληλεξαρτάται ο ένας από τον άλλο. Όταν εγώ έχω την ανάγκη του προμηθευτή μου, είναι πολύ σημαντικό να με βλέπει σαν συνεργάτη και όχι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μια επιχείρηση η οποία θα πάρει τα λεφτά του. Γιατί ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να με εξυπηρετήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Και κατ' επέκταση εγώ στον πελάτη μου. Δεν είναι αυτός ο οποίος περιμένει να του πάρω τα λεφτά, είναι αυτός ο οποίος θα του δώσω μέσα από αυτές τις καινοτόμες ιδέες το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να πάρει και εκείνος με τη σειρά του τη δική του θέση στην αγορά. Αυτή είναι η ιστορία μου. Σας ευχαριστώ πολύ.